Ξεκίνησαν και πάλι οι εργασίες που αφορούν την ανάπλαση της πλατείας Ειρήνης. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.345.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πράσινο Σημείο και αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αισθητική λειτουργία και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής των σφαγείων. Οι εργασίες ανάπλασης της, ωστόσο, είχαν σταματήσει για αρκετό καιρό, καθώς υπήρξαν κάποια προβλήματα, τα οποία όμως, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο έργων Αθανάσιο Γάτσιο, έχουν αρχίσει να ξεπερνιούνται, με αποτέλεσμα τις προηγούμενες ημέρες τα συνεργεία να έχουν πιάσει και πάλι δουλειά. Είχαμε ξαναπεί πριν από ένα μήνα, 1,5 περίπου, αν θυμάμαι καλά, ότι όσον ούπου σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες, μετά από κάποιες συνεννοήσεις, μετά από κάποιες προσπάθειες που γίναν και με τον ανάδοχο και κάποιες λεπτομέρειες που διευθετήθηκαν. Όντως ξεκίνησαν, έχει 3-4 μέρες, αν θυμάμαι καλά, οι εργασίες στην πλατεία Ειρήνης. Είναι ένα σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, για τον Δήμο, αλλά κυρίως για τους πολίτες οι οποίοι θα καρποθούν και θα επωφεληθούν από το έργο. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αυτές τις μέρες. Αυτή τη στιγμή απομακρύνονται και έχουν απομακρυνθεί, χθες που έκανα μια επίσκεψη εγώ, οι πέτρες, τα σπασμένα μπετά και τα λοιπά, έχουν κοσκινιστεί και έχουν απομακρυνθεί. Αν σήμερα και τα όποια ξύλα υπήρχαν, ό,τι έπρεπε να απομακρυνθεί δηλαδή από το χώρο, και αρχίζει από αύριο, γίνονται τα δίκτυα για την αποχέτευση και τα δίκτυα για την ηλεκτροδότηση. Είμαι πολύ αισιόδοξος, θα περπατήσει πολύ γρήγορα το έργο και πιστεύω λίγα συντόμως να το έχουμε προς διάθεση στους πολίτες μας. Με την ανάπλαση της πλατείας Ειρήνης και τη νέα παιδική χαρά που δημιουργήθηκε, η περιοχή αποκτά ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου και ένα σημείο αναφοράς για δράσεις ψυχαγωγίας και αναψυχής. Η παιδική χαρά, όπως θα έχετε δει και εσείς αν έχετε επισκεφτεί τον χώρο, ήδη είναι έτοιμη. Λόγω όμως ότι γίνονται οι εργασίες στον ευρύτερο χώρο, στο οικόπεδο μέσα, για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε να την ανοίξουμε. Μόλις θα τελειώσουν ίσως και οι πιο χοντρές εργασίες, να το πω έτσι, που μπορούν να προκαλέσουν κάποιο κίνδυνο, θα ανοίξει και η παιδική χαρά. Είναι έτοιμη εντελώς. Από εκεί και μετά, στον χώρο των ευρύτερων αυτών υπάρχει μία διάταξη με διαδρόμους, με παγκάκια, με πέργολες, με πολύ πράσινο, και υπάρχουν κάποια συντριβάνια που θα φεύγουν πάνω σαν πίδακες, που θα τρέχουν δηλαδή ως πίδακες. Δεν θα είναι συντριβάνια τα οποία έχουν η λίμνη να φαίνονται, θα είναι αφανείς τα συντριβάνια και θα βγαίνουν κάποια στιγμή να ρίχνουν το νερό. Νομίζω ότι είναι ένα όμορφο σχέδιο και πιστεύουμε ότι θα αποζημιώσουμε και την περιοχή γενικότερα εκεί πέρα.